Γεια σου. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχει ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Κάνουμε κατασκήνωση στην άκρη του κήπου τη Φυφή. Φέραμε μαζί μα υπνόσακου και κούπε με ζεστή σοκολάτα για να μην κρυώνουμε. Θέλει να έρθει κι εσύ. Ζήτω! Εσύ είσαι. Σε περίμενα να γυρίσεις. Έλα μαζί μας στις σκηνέ. Θα περάσουμε τη νύχτα στις σκηνέ, όπως κάνουν και οι πρόσκοποι. Γεια σου. Στήσαμε τις σκηνέ μας και θα περάσουμε μια βραδιά στην άκρη του κήπου της Φιφής. Έτσι, αν δεν μπορέσουμε να κοιμηθούμε, θα μπούμε στο σπίτι για ύπνο. Φιφί, -φι, συμφωνήσαμε ότι θα μείνουμε έξω στον κήπο όλη τη νύχτα. Το ξέρω, αλλά μπορεί να μου λείψει το ζεστό και άνετο κρεβατάκι μου. Μέσα στις σκηνέ έχουμε υπνόσακους για να κοιμηθούμε ζεστά και άνετα. Και ζεστή σοκολάτα και σάντουιτς που μας έφτιαξε η μαμά σου. Μιαμ, μιαμ. Κοιτάξτε μια στρατιά από μυρμήγκια. Αναρωτιέμαι για πού το έβαλαν. Ω, έχουν πολύ θράσος. Τα μυρμήγκια κλέβουν το κολατσιό μας. Πλιάξ, ελπίζω να μην βγουν μες μην ανησυχεί, Φιφί. Είμαι σίγουρη ότι το σάντουιτς θα τα κρατήσει απασχολημένα. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν και στους προσκόπους, Ζήση. Πηγαίνουμε συχνά κατά με τους προσκόπους. Λέμε τραγουδάκια και ιστορίες γύρω από μια μεγάλη φωτιά. Λέμε και εμείς ιστορίες. Ξέρω μια ιστορία με φαντάσματα. Όχι ιστορίες με φαντάσματα, σε παρακαλώ Μίμη, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε από το φόβο μας. Εγώ ξέρω μια ιστορία. Πες την λοιπόν, Φιφί. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια μυρμηγκιών. Σαν τα μυρμήγκια που έκλεψαν το σάντουιτς μας. Ναι, Μίμη. Μια μέρα λοιπόν φύσηξε άνεμος και τους πήρε το σπίτι τους. Πω πω. Τότε, καθώς τριγύριζαν στον κήπο, βρήκαν μια άνετη σκηνή και εγκαταστάθηκαν εκεί! Τέλος! Αχ, Φιφί! Τώρα δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ με τίποτε! Μη φοβάσαι, Μίμη! Μια ιστορία είναι μόνο! Την επινόησε η Φιφί! Σκοτεινιάζει! Τέλειωσα την ιστορία μου, γι' αυτό σε λίγο θα μπω στη σκηνή μου. Ρίξε μια ματιά τριγύρω όσο έχει ακόμα φως. Σε περιμένουν πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις. σίγουρα δεν θα μπουν μυρμήγκια στη σκηνή μου. Ναι, Μίμη. Δεν με πειράζει αν μπουν ένα-δύο, αλλά όχι περισσότερα. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου με τα μυρμήγκια και τους αριθμούς. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι τα μυρμήγκια με τους αριθμούς. Ας γνωρίσουμε τα μυρμήγκάκια. Γεια σου! Τα μυρμήγκια κλέβουν φαγητό από το πικνίκ μα και το μεταφέρουν στη φωλιά του μέσα στου κορμού των δέντρων. Αλλά όταν φτάνουν στο σπίτι του, δεν θυμούνται ποια πόρτα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να τα βοηθήσει. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, θέλω να μάθω πώ τα πα με του αριθμού. Αν γνωρίζει τα πάντα για του αριθμού μέχρι το 30, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν γνωρίζεις όμως τα πάντα για τους αριθμούς μέχρι το 50, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Καθένα από τα κομμάτια φαγητού που μεταφέρουν τα μερμήγκια έχει πάνω του έναν αριθμό. Όταν τα μερμήγκια φτάνουν στους κορμούς των δέντρων, κοιτάζουν ψηλά την επιγραφή με το μεγάλο αριθμό. Αν ο αριθμό στο φαγητό που κρατάνε είναι πιο μεγάλο από τον αριθμό στην επιγραφή, πρέπει να μπουν από αυτή την πόρτα. Αν ο αριθμό στο φαγητό που κρατάνε είναι πιο μικρό από τον αριθμό στην επιγραφή, πρέπει να μπουν από αυτή την πόρτα. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αποφασίσει ποια πόρτα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον πυρμίγκι και να κάνει κλικ πάνω τη. Αυτό ας το κάνουμε μαζί. Αυτό το μυρμίγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς με τον αριθμό 20 και η μεγάλη επιγραφή έχει τον αριθμό 15. Το 20 είναι πιο μεγάλο από το 15. Επομένως, το μυρμίγκι πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την πόρτα. Αν έχεις δίκιο, η πόρτα θα ανοίξει και το μυρμίγκι θα μπει μέσα. άλλα δέκα μυρμήγκια χρειάζονται τη βοήθειά σου. Αφού τα βοηθήσεις να διαλέξουν τη σωστή πόρτα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, να το πρώτο μυρμήγκι. Ο αριθμός στο κεράσι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το... 17. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμήγκι. Έτσι, μπράβο! Το Τρία είναι πιο μικρό από το δεκαεπτά. Κοίτα, άλλο ένα μυρμίνγκι. Αυτό κουβαλάει ένα από τα κέικ μας. Ο αριθμός στο κεκάκι είναι πιο μεγάλος από ή πιο μικρός από το δεκαεπτά. Μπορείς να κάνεις κλικ στην πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμήγκι. Τέλεια! Έχεις δίκιο! Το ένα είναι πιο μικρό από το 17. Αυτό το μυρμήγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς. Ο αριθμός του σάντουιτς που έχει αυτό το μυρμίγκι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 17. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμίγκι. Το 4 είναι πιο μικρό από το 17. Να, άλλο ένα μυρμίγκι κουβαλάει ένα κεράσι. Ο αριθμός στο κεράσι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 17. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Τέλεια! Έχεις δίκιο! Το 25 είναι πιο μεγάλο από το 17. Κοίτα, άλλο ένα μυρμήγκι. Αυτό κουβαλάει ένα από τα κέικ μας. Ο αριθμός στο κεκάκι είναι πιο μεγάλος από ή πιο μικρός από το 17. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Σωστά το 15 είναι πιο μικρό από το 17. Μου κάνει εντύπωση που έμεινε φαγητό για το πικνίκ μας μετά από τόσα πράγματα που πήραν τα ενοχλητικά μυρμήγκια. Κοίτα όμως, κοίτα, τα άλλα μυρμήγκια άλλαξαν τον αριθμό στην επιγραφή. Αυτό το μυρμήγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς. Ο αριθμός στο σάντουιτς που έχει αυτό το μυρμήγκι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το... 12 μπορείς να κάνεις κλικ στην πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμήγκι. Σωστά! Το 20 είναι πιο μεγάλο από το 12. Να, άλλο ένα μυρμήγκι. Κουβαλάει ένα κεράσι. Ο αριθμός στο κεράσι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 12 κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμήγκι. Σωστά! Το 29 είναι πιο μεγάλο από το 12. Κοίτα, άλλο ένα μυρμήγκι. Αυτό κουβαλάει ένα από τα κέικ μας. Ο αριθμός στο κεκάκι είναι πιο μεγάλος από ή πιο μικρός από το δώδεκα. κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμίγκι. Μπράβο! Το 3 είναι πιο μικρό από το 12. Αυτό το μυρμίγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς ο αριθμός στο σάντουιτς που έχει αυτό το μυρμίγκι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 12. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμίγκι. Μπράβο! Το 17 είναι πιο μεγάλο από το 12. 12. Να, άλλο ένα μυρμίγκι. Κουβαλάει ένα κεράσι. Δώδεκα. Όταν βοηθήσεις αυτό το μυρμήγκι, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του πάζλ. Μπορείς να κάνεις κλικ στην πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμήγκι. Μπράβο! Το δεκατέσσερα είναι πιο μεγάλο από το δώδεκα. βοήθησες όλα τα μπυρμήνια να βρουν τις σωστές πόρτες. Επειδή δούλεψες σκληρά όπως και τα μυρμήγκια, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. <Τι> Είσαι καλά ζήσει. Ναι, απλώς τακτοποιώ τα πράγματα στη σκηνή για να είναι πιο άνετα. Εντάξει όλα είναι στη θέση τους και δεν υπάρχει κανένα ίχνος ζουζουνιού. Μη μιλάς για ζουζούνια Ζήση. Με πιάνει φαγούρα ακόμα και στη σκέψη ότι μπορεί να μπουν στη σκηνή μας. Τουίπου! -τουί. Τι ήταν αυτό? Μια κουκουβάγια. Οι κουκουβάγες βγαίνουν από τις φωλιές τους τη νύχτα. Πω, πω. Ελπίζω να μην εμφανιστεί τίποτε τρομακτικό τη νύχτα. Τι εννοείς? Τέρατα. Δεν υπάρχουν τέρατα στον κήπο της Φιφής Μίμη. Και τότε αυτό τι ακριβώς είναι. Ε, νομίζω ότι μάλλον είναι πάπια. Κουάκ, κουάκ. Και αυτό τι είναι. Γεια yeah είναι η μικρή Φιφί. Πώς σας φάνηκε η παράστασή μου? Καταπληκτική Φιφί. Έβαλα τα χέρια μου μπροστά στο φακό και με τη σκιά τους έφτιαξα ζωάκια. Πολύ έξυπνο. -που. Νομίζω ότι το ίδιο πιστεύει και η κουκουβάγια. Πέρασε η ώρα. Είμαι έτοιμος να χωθώ στον υπνό σακό μου! Πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά τριγύρω! Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια για να παίξεις και πράγματα για να δεις! του Ωραία! Wow, πανέμορφα! Ισυχία παιδιά! Ακούστε! <τουίτου> Νομίζω ότι άκουσα μια κουκουβάγια Έχω ένα παιχνίδι για την ακοή Και για την όραση, την όσφρηση, την αφή και τη γεύση Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι Οι τρομερές αισθήσεις Είναι πολύ διασκεδαστικό Γεια σου! Θέλω να σου γνωρίσω μια φίλη μου. Τη λένε Νικολέτα, αλλά τη φωνάζουμε Λέτα. Έχω ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις με τη Λέτα χρησιμοποιώντας τις αισθήσει της. Η Λέτα έχει πέντε αισθήσει: Όσφρηση, όραση, ακοή, αφή και γεύση. Χρησιμοποιεί τη μύτη της για να μυρίζει, τα μάτια της για να βλέπει, τα αυτιά της για να ακούει, τα δάχτυλά της για να αγγίζει και τη γλώσσα της για να γεύεται. Θα σου μιλήσω για κάτι που συνέβη στη Λέτα όταν έκανε κατασκήνωση. Εσύ πρέπει να βρεις ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα όταν συνέβη αυτό. Αν λοιπόν σου έλεγα ότι η Λέτα άκουσε ένα σκύλο να γαυγίζει, θα έπρεπε να κάνεις κλικ στο αυτή της Λέτας, γιατί αυτό είναι το μέρος του σώματός της με το οποίο ακούει. Αν απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις σχετικά με τις αισθήσει της Λέτας, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, θα σου μιλήσω για την κατασκήνωση της Λέτας. Η Λέτα έστησε τη σκηνή τη και κάθισε κάτω για να ξεκουραστεί. Εκεί που ξεκουραζόταν άκουσε το σκύλο της το μπούλι να γαυγίζει. <Κι> Ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα για να ακούσει, κάνε κλικ πάνω του. <Κι> Έχει απόλυτο δίκιο. Η Λέτα άκουσε το μπούλι με τα αυτιά της. Οι θάμνοι δίπλα στη Λέτα κουνήθηκαν και είδε το μπούλι να ξεπροβάλλει. Ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα για να δει, κάνε κλικ στο σωστό σημείο του σώματός της. Μπράβο! Η Λέτα είδε το μπούλι με τα μάτια της. Ο Μπούλι έψαχνε τη Λέτα. Ήθελε να παίξει με τη Λέτα. Η Λέτα χάιδεψε τα αυτιά του μπούλι. Κάνε κλικ στο μέρος του σώματος που χρησιμοποίησε η Λέτα για να αγγίξει. Έκανες τη σωστή επιλογή. Η Λέτα άγγιξε το πουλί με τα δάχτυλά της. Ήταν πολύ όμορφη μέρα και η Λέτα απολάμβανε τη λιακάδα ακούγοντας το τραγούδι των πουλιών ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα για να ακούσει, κάνε κλικ πάνω του. Σωστά! Η Λέτα άκουσε το πουλίνα να κελαϊδά με τα αυτιά της. Η Λέτα είδε ένα όμορφο λουλούδι στο θάμνο δίπλα της και προσπάθησε να το κόψει. Άουτς! Ο θάμνος είχε αγκάθια. Κάνε κλικ στο μέρος του σώματος που χρησιμοποίησε η Λέτα για να αγγίξει. Έχει απόλυτο δίκιο! Η Λέτα άγγιξε τον αγκαθωτό θάμνο με τα δάχτυλά της. Η Λέτα έτριβε τα πονεμένα της δάχτυλα όταν άκουσε τον μπαμπά της να της μιλά. Ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα για να ακούσει, κάνε κλικ πάνω του. Μπράβο! Η Λέτα άκουσε τη φωνή του μπαμπά της με τα αυτιά της. Θέλεις κάτι να φας Λέτα? Ο μπαμπάς της έψινε στη φωτιά μεγάλα ζουμερά λαχταριστά λουκάνικα. Η Λέτα είδε τα λουκάνικα που τσιτσίριζαν στη φωτιά. Ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα για να δει, κάνε κλικ στο σωστό σημείο του σώματός της έκανε τη σωστή επιλογή. Η Λέτα είδε τα λαχταριστά λουκάνικα με τα μάτια της. Ο μπαμπάς της έψισε τα λουκάνικα ειδικά για το μεσημεριανό της Λέτας. Της έδωσε ένα λουκάνικο και εκείνη μύρισε τη χαρακτηριστική μυρωδιά του. Ποιο μέρος του σώματός της χρησιμοποίησε η Λέτα για να το μυρίσει αυτό? Σωστά! Η Λέτα μύρισε τα λαχταριστά λουκάνικα με τη μύτη της. Η Λέτα λατρεύει τα λουκάνικα και αυτά που έψησε ο μπαμπάς της ήταν πολύ νόστιμα. Πεντανόστιμο! Μπορείς να κάνεις κλικ στο μέρος του σώματος που χρησιμοποίησε η Λέτα για να το γευτεί αυτό. έχει απόλυτο δίκιο. Η Λέτα γεύτηκε τα λαχταριστά λουκάνικα με τη γλώσσα της. Η Λέτα περνούσε τόσο ωραία στην κατασκήνωση, ώστε αποφάσισε να στείλει μια κάρτ στη μαμά της για να τη το πει. Έγλειψε την κόλλα στο πίσω μέρος του γραμματόσημου. Μπλιάξ! Η κόλα είχε απέσια γεύση. Μπορείς να κάνεις κλικ στο μέρος του σώματος που χρησιμοποίησε η Λέτα για να το γευτεί αυτό. Μπράβο! Η Λέτα γεύτηκε την κόλλα από το πίσω μέρος του γραμματόσημου με τη γλώσσα της. Τα κατάφερες! Μπράβο! Επειδή είσαι τόσο έξυπνο παιδί, έχω ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα. Τι ωραία βραδιά με φεγγάρι και αστέρια στον ουρανό. Υπάρχουν κρυμμένες εικόνες στα αστέρια. Αλήθεια ζήσει. Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι έφτιαχναν εικόνες προσποιούμενοι πως ανάμεσα στα αστέρια υπήρχαν κουκίδες. Βλέπω τη μεγάλη άρκτο. Πού? Εκεί πάνω. Κοίταξε τα αστέρια που φτιάχνουν ένα σχήμα σαν ανάποδη κατσαρόλα. Υπάρχει και μεγάλο ζήσεις. Θα έπρεπε. Κοιτάξτε, πέφτει ένα αστέρι. Όταν δεις ένα αστέρι να πέφτει, μπορείς να κάνεις μια ευχή. Ευχομένα. Άουτς! Τι έπαθες, Μίμη? Νομίζω ότι με δάγκωσε ένα μυρμίγκι. Τώρα δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ εξαιτίας των ζουζουνιών μέσα στη σκηνή μου. Αχ, Μίμη! Μα, για σταθείτε ένα λεπτό. Δεν ήταν μυρμίγκι. Καθόμουν πάνω στο φερμουάρ του υπνόσακου. <laughs> μια ματιά τριγύρω για να δεις τι παιχνίδια και εκπλήξεις σε περιμένουν. Τώρα που σκοτίνιασε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα που βρισκόμαστε. Μερικά ζώα όμως βλέπουν πολύ καλά τη νύχτα. Κάνε κλικ πάνω μου και θα πάμε να βρούμε τα καταπληκτικά πλάσματα της νύχτας. Για να δούμε ποιος κρύβεται στο σκοτάδι. <Γυσίλυμα> Γεια σου. Ετοιμάστηκες να βρεις μερικά ζώα της νύχτας. Σε πολλά ζώα αρέσει να κοιμούνται την ημέρα και να βγαίνουν έξω τη νύχτα. Τότε αισθάνονται πιο ασφαλή αφού οι περισσότεροι εχθροί τους κοιμούνται. Αυτά τα ζώα που βγαίνουν έξω τη νύχτα λέγονται νυχτόβια. Πολλά νυχτόβια ζώα βλέπουν πολύ καλά στο σκοτάδι. Μερικά έχουν πολύ καλή ακοή ή πολύ ευαίσθητη όσφρηση. Τα ζώα που ψάχνουμε να βρούμε δεν ζουν όλα στην ίδια χώρα ή στο ίδιο μέρος. Τα συγκεντρώσαμε εδώ ειδικά για το παιχνίδι μας. Τώρα είναι η μέρα. Έτσι τα ζώα κρύβονται ή κοιμούνται. Θα επιστρέψουμε όταν νυχτώσει για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιο από αυτά. Ετοιμάστηκες! Ού, είναι πολύ σκοτεινά τώρα, έτσι! Ευτυχώς που έφερα φακό μαζί μου. Χρησιμοποίησε το ποντίκι σου για να μετακινήσεις το φακό μου και να δεις αν θα καταφέρεις να βρεις κάποιο από τα ζωάκια που βγαίνουν τη νύχτα. Όταν βρεις οκτώ νυχτόβια ζώα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε. Ένα ρακούν. Το ρακούν τρωει σχεδόν τα πάντα. Πολλές φορές τα ρακούν μπαίνουν στους κήπους των ανθρώπων τη νύχτα και ψάχνουν στους σκουπιδοντενεκέδες για αποφάγια. Συνέχισε να ψάχνεις για νυχτόβια πλάσμα. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί αυτό το αστείο πουλάκι λέγεται κίβι. Μυρίζει με την άκρη του μεγάλου ράμφους του, το οποίο χρησιμοποιεί για να σκαλίζει το έδαφος αναζητώντας ζουζούνια και σαρκώδεις καρπούς. Προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Κοίτα, να ένα ζωάκι! γρήγορα. Κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Πουφ! Ένας μεφίτης. Στο μεφίτη αρέσει να περνάει τη μέρα του ξαπλωμένο στη φωλιά του. Βγαίνει τη νύχτα για να βρει τροφή. Αν τον πλησιάσει κάποιος εχθρός, ο Μεφίτης μπορεί να τον ψεκάσει με μια πάρα πολύ βρωμερή μυρωδιά. Μπλιάξ! Όταν ήμουν μικρός φοβόμουν το σκοτάδι και τη νύχτα είχα αναμένο ένα μικρό φωτάκι. Τώρα όμως που μεγάλωσα δεν το χρειάζομαι πια. Συνέχισε να ψάχνεις για νυχτόβια πλάσματα. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτή είναι μια πεταλουδίτσα της νύχτας. Όπως δείχνει το όνομά τους, οι περισσότερες από αυτές τις πεταλουδίτσες πετάνε τη νύχτα μπορείς να τις δεις να φτερουγίζουν κοντά σε δυνατό φως. Βρήκες τέσσερα πλάσματα της νύχτας. Είσαι στα μισά του παιχνιδιού. Συνέχισε να ψάχνεις για νυχτόβια πλάσματα. Ω, το είδες. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτή είναι μια υπτάμενη αλεπού. Η υπτάμενη αλεπού είναι η μεγαλύτερη νυχτερίδα στον κόσμο. Όλη την ημέρα κρέμεται ανάποδα από ένα δέντρο και τη νύχτα πετά εδώ και εκεί ψάχνοντας τροφή. Οι νυχτερίδες έχουν πολύ καλή ακοή ακούν τον αντίλαλο της φωνής τους πάνω στα αντικείμενα γύρω τους και καταλαβαίνουν που βρίσκονται όταν πετάνε στο σκοτάδι. Προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. «Γεια σου! Ου, 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 ου. Μια κουκουβάγια!» Η κουκουβάγια κυνηγά ποντίκια τη νύχτα. Με τα μεγάλα μάτια της μπορεί να δει ό,τι κινείται στο σκοτάδι. Όταν δει ένα ποντίκι, η κουκουβάγια πετάει προς το μέρος του τόσο γρήγορα και αθόρυβα που το ποντίκι δεν την αντιλαμβάνεται παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά. Αυτά τα πλάσματα πηγαίνουν για ύπνο όταν χαράξει. Αναρωτιέμαι αν λένε τότε το ένα στο άλλο «Καλημέρα» ή «Καληνύχτα». Προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Ει, κάτι είναι εκεί. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Ένας μικρός καντζόχυρος. Ο αγκαθωτός καντζόχυρος προτιμά να ψάχνει τη νύχτα για τροφή. Μυρίζει το χώμα ψάχνοντας για γυμνοσάλιαγγες και κάμπιες. Βρήκες σχεδόν όλα τα ντροπαλά νυχτόβια ζωάκια ένα μόνο κρύβεται ακόμα κάπου. προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Εί, κάτι είναι εκεί. γρήγορα κάνε κλικ πάνω του. κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Ένας ζωντανός. Ο ασβός συνήθως κοιμάται την ημέρα με την οικογένειά του σε μια υπόγεια φωλιά που λέγεται λαγούμι. Όταν νυχτώσει βγαίνει έξω για να ψάξει για ζουμερά σκουλικάκια, κάμπιες και ρίζες για το βραδινό του. Βρήκε και τα οκτώ ζωάκια. Για να δούμε αν κρύβεται και τίποτα άλλο στο σκοτάδι. Ναι. Είναι ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα. Θέλεις να ψάξεις για μερικά ακόμα ζωάκια της νύχτας. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να ψάξεις ξανά στο σκοτάδι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην κατασκήνωση. Τέλεια! Για να δούμε ποιος κρύβεται τώρα. Εκεί, εκεί, εκεί. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτό είναι ένα μικρό μαρσιποφόρο. Τι μεγάλα μάτια που έχει. Τα χρησιμοποιεί για να βλέπει στο σκοτάδι. Αυτό το μικρό μαρσιποφόρο είναι πολύ απασχολημένο τη νύχτα, γιατί πηδάει από δέντρο σε δέντρο αναζητώντας έντομα και φρούτα. Συνέχισε να μετακινεί στο φακό. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτό το μικρό ζώο λέγεται περαμελής. Ο περαμελής κοιμάται στη φωλιά του την ημέρα. Βγαίνει τη νύχτα και χρησιμοποιεί τη μακριά μύτη του για να ανακαλύψει έντομα που μετά τρώει. Όπως τα περισσότερα νυχτόβια ζώα έχει πάρα πολύ καλή όραση. Συνέχισε να ψάχνεις για νυχτόβια πλάσματα. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτό το πλάσμα λέγεται οπόσουμ. Όταν το οπόσουμ τρομάξει ή πληγωθεί, έχει έναν τρόπο για να ξεγελάει τα άλλα ζώα. Μένει τελείως ακίνητο, κάνοντας ότι είναι νεκρό και αυτά φεύγουν. Ελπίζω να κρατήσει η μπαταρία του φακού. Ω, ξημέρωσε πάλι. Προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτός είναι ένας φασκολόμις. Ο φασκολόμις μένει στην υπόγεια φωλιά του την ημέρα και τη νύχτα βγαίνει έξω για να φάει χορτάρι, ρίζες και φλοιούς δέντρων. Βρήκες τέσσερα πλάσματα της νύχτας. Είσαι στα μισά του παιχνιδιού. Προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Εκεί, εκεί. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Ένα ασβό. Ο ασβό συνήθως κοιμάται την ημέρα με την οικογένειά του σε μια υπόγεια φωλιά που λέγεται λαγούμι. Όταν νυχτώσει, βγαίνει έξω για να ψάξει για ζουμερά σκουλικάκια, κάμπιες και ρίζες για το βραδινό του συνέχισε να ψάχνεις για νυχτόβια πλάσματα. Εκεί, εκεί! Εί, κάτι είναι εκεί. Γρήγορα, κάνε κλικ, κάνε κλικ πάνω. Πρέπει να κάνεις κλικ σε ένα ζώο που κρύβεται στο σκοτάδι. Γεια σου! Ου, ου, μια κουκουβάγια. Η κουκουβάγια κυνηγά ποντίκια τη νύχτα. Με τα μεγάλα μάτια της μπορεί να δει ό,τι κινείται στο σκοτάδι. Όταν δει ένα ποντίκι, η κουκουβάγια πετάει προς το μέρος του τόσο γρήγορα και αθόρυβα που το ποντίκι δεν την αντιλαμβάνεται παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά. Όταν ήμουν μικρός φοβόμουν το σκοτάδι και τη νύχτα είχα αναμένο ένα μικρό φωτάκι. Τώρα όμως που μεγάλωσα δεν το χρειάζομαι πια. Προσπάθησε να βρεις και άλλα πλάσματα της νύχτας. Κοίτα, να ένα ζωάκι. Ω, το είδες. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτή είναι μια πεταλουδίτσα της νύχτας. Όπως δείχνει το όνομά τους, οι περισσότερες από αυτές τις πεταλουδίτσες πετάνε τη νύχτα. Μπορείς να τις δεις να φτερουγίζουν κοντά σε δυνατό φως. Βρήκες σχεδόν όλα τα ντροπαλά νυχτόβια ζωάκια. Ένα μόνο κρύβεται ακόμα κάπου. Συνέχισε να ψάχνεις για νυχτόβια πλάσματα. Εκεί, εκεί! Αυτό... Εί. Εκεί, εκεί! Εκεί, εκεί! Αυτό... το. Κοίτα! Εκεί, εκεί! Κοίτα! Εί! Εί! Κάτι... Εί! Κοίτα! Εί! Κάτι είναι εκεί! Αυτό το πλάσμα το έχεις ήδη. Ω! Oh, το είδες! Το είδες ήδη αυτό το πλασματάκι. Εκεί, εκεί! Αυτό το πλάσμα... Εκεί, εκεί! Κοίτα, να ένα ζωάκι. Εί! Εί! Κοίτα! Εί! Κάτι είναι εκεί. Γρήγορα, κάνε κλικ πάνω του. Κάνε κλικ πάνω του πριν εξαφανιστεί. Αυτό το αστείο πουλάκι λέγεται κίβι. Μυρίζει με την άκρη του μεγάλου ράμφους του, το οποίο χρησιμοποιεί για να σκαλίζει το έδαφος αναζητώντας ζουζούνια και σαρκώδεις καρπούς. Βρήκες και τα οκτώ ζωάκια! επειδή βρήκε τόσο εύκολα τα νυχτόβια ζωάκια, έχω μια έκπληξη για σένα. Ας φωτίσουμε το δάσος για να δεις όλα τα πλασματάκια. Wow! Υπάρχουν πάρα πολλά αστέρια στον ουρανό! Μοιάζουν με μικροσκοπικές τελίτσες που λαμπειρίζουν μέσα στο σκοτάδι! Έχω ένα παιχνίδι με τελείες και κεφαλαία γράμματα! Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου με τις προτάσεις! Ώρα να φτιάξουμε προτάσεις!» σκότωσα την πουγάδα με τις λέξεις. Χρειάζομαι όμως λίγη βοήθεια για να φτιάξω με τις λέξεις πάνω στα ρούχα μια σωστή πρόταση με ένα κεφαλαίο γράμμα και μια τελεία. Θα με βοηθήσεις! Πριν αρχίσουμε, θέλω να ξέρω σε τι φόρμα είσαι σήμερα. Αν νομίζεις ότι ξέρεις που μπαίνει το κεφαλαίο γράμμα και η τελεία σε μια πρόταση, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως θέλεις να βάλεις κεφαλαία γράμματα και τελείες σε πιο πονηρές προτάσεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Θα σου διαβάσω την πρόταση πάνω στην πουγάδα. Η γάτα είναι πάνω στο χαλάκι. Μετά θα σταματήσω και θα σου ζητήσω να κάνεις κλικ στο γράμμα της πρότασης που θα έπρεπε να είναι κεφαλαίο. Ξέρουμε όλοι μας ότι το πρώτο γράμμα μιας πρότασης είναι πάντα κεφαλαίο. Γι' αυτό θα κάνουμε κλικ εδώ. Τώρα είναι καλύτερα. Αλλά από αυτή την πρόταση λείπει και η τελεία. Και καθώς η τελεία πάντα μπαίνει αμέσως μετά το τελευταίο γράμμα στο τέλος μιας πρότασης, πρέπει να κάνουμε κλικ Ορίστε, τώρα έχουμε μια σωστή πρόταση με ένα κεφαλαίο γράμμα στην αρχή και μια τελεία στο τέλος. Όταν θα με έχεις βοηθήσει σε πέντε προτάσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, να το πρώτο σκηνί με την πουγάδα με τις λέξεις. Το ψάρι, αυτό, κολυμπάει, γρήγορα. Κάνε κλικ στη λέξη αυτή της πρότασης που πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο γράμμα. Τα πας πολύ καλά! Το πρώτο γράμμα μιας πρότασης είναι πάντοτε κεφαλαίο. Όμως από αυτή την πρόταση λείπει και μια τελεία. Κάνε κλικ στη λέξη που πρέπει να έχει δίπλα της τελεία. Μπράβο! Για να ολοκληρώσουμε μια πρόταση, βάζουμε τελεία στο τέλος της. Το ψάρι αυτό κολυμπάει γρήγορα. Ας κρεμάσουμε μια πρόταση ακόμα στο σκηνή της μπουγάδας με τις λέξεις. Στην αγελάδα αρέσει να μου γκρίζει. Μπορείς τώρα να κάνεις κλικ στη λέξη αυτή της πρότασης που πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο γράμμα. Τέλεια! Το πρώτο γράμμα μιας πρότασης είναι πάντοτε κεφαλαίο. Μπορείς να κάνεις κλικ στη λέξη που χρειάζεται τελεία δίπλα της. Σωστά! Για να ολοκληρώσουμε μια πρόταση βάζουμε τελεία ¿Caruja? Μερμιγκάκια, δεν υπάρχουν σάντουιτς σε αυτό το πιάτο για να κλέψετε. Ει, hey, θέλουν τη ζεστή σοκολάτα μας. Όχ, oh, μου φαίνεται ότι τα μερμίγκια θέλουν κι άλλα σάντουιτς. Την πατήσατε, Μερμιγκάκια. Δεν υπάρχουν σάντουιτς σε αυτό το πιάτο για να κλέψετε. Όχ, oh, Μου φαίνεται ότι τα Μερμίγκια θέλουν κι άλλα σάντουιτς. Ζήση, oh, πόσα αστέρια υπάρχουν στον ουρανό. Περισσότερα από είκοσι. Ω, πολλά περισσότερα από είκοσι εκατομμύρια. Θα χρειαζόταν πολύς καιρός ναι, Μίμι, θα πολύ καιρό για να τα μετρήσει κανεί. Ναι, Μίμη, ακόμα κι εσύ θα έκανε πολύ καιρό για να τα μετρήσει. Έχω ένα παιχνίδι με αριθμού πιο μεγάλου ή πιο μικρού από άλλου αριθμού. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα μυρμήγκια και τους αριθμούς. Ας παίξουμε το φοβερό παιχνίδι μου. Σου. Τα μυρμήγκια κλέβουν φαγητό από το πικνίκ μας και το μεταφέρουν στη φωλιά τους μέσα στους κορμούς των δέντρων. Αλλά όταν φτάνουν στο σπίτι τους, δεν θυμούνται ποια πόρτα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Μπορείς να τα βοηθήσεις. Πριν αρχίσεις το παιχνίδι, θέλω να μάθω πώς τα πας με τους αριθμούς. Αν γνωρίζεις τα πάντα για τους αριθμούς μέχρι το 30, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν γνωρίζεις όμως τα πάντα για τους αριθμούς μέχρι το 50, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Καθένα από τα κομμάτια φαγητού που μεταφέρουν τα μπερμήγκια έχει πάνω του έναν αριθμό. Όταν τα μερμίγια φτάνουν στους κορμούς των δέντρων, κοιτάζουν ψηλά την επιγραφή με το μεγάλο αριθμό. Αν ο αριθμός στο φαγητό που κρατάνε είναι πιο μεγάλος από τον αριθμό στην επιγραφή, πρέπει να μπουν από αυτή την πόρτα. Αν ο αριθμός στο φαγητό που κρατάνε είναι πιο μικρός από τον αριθμό στην επιγραφή, πρέπει να μπουν από αυτή την πόρτα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αποφασίσεις ποια πόρτα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον πυρμίγκι και να κάνεις κλικ πάνω της. Αυτό ας το κάνουμε μαζί. Αυτό το μυρμίγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς με τον αριθμό 20 και η μεγάλη επιγραφή έχει τον αριθμό 15. Το 20 είναι πιο μεγάλο από το 15. Επομένως, το μυρμίγκι πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την πόρτα. Αν έχεις δίκιο, η πόρτα θα ανοίξει και το μυρμίγκι θα μπει μέσα. δέκα μυρμήγκια χρειάζονται τη βοήθειά σου. Λοιπόν, να το πρώτο μυρμήγκι. Ο αριθμός στο κεκάκι είναι πιο μεγάλος από ή πιο μικρός από το. 19. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Έτσι μπράβο. Το 30. Είναι πιο μεγάλο από το. 19. αυτό το μυρμίγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς. Ο αριθμός του σάντουιτς που έχει αυτό το μυρμίγκι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 19. Μπορείς να κάνεις κλικ στην πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμίγκι. Έτσι μπράβο! Το 4 είναι πιο μικρό από το 19. να άλλο ένα μυρμήγκι. Κουβαλάει ένα κεράσι. Ο αριθμός στο κεράσι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το... 19. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμήγκι. Σωστά! Το... 39 είναι πιο μεγάλο από το... 19. κοίτα, άλλο ένα μυρμίγκι. Αυτό κουβαλάει ένα από τα κέικ μας. Ο αριθμός στο κεκάκι είναι πιο μεγάλος από ή πιο μικρός από το 19. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Έτσι μπράβο, το 31 είναι πιο μεγάλο από το 19. αυτό το μυρμίγκι κουβαλάει ένα σάντουιτς. Ο αριθμός του σάντουιτς που έχει αυτό το μυρμίγκι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 19. Μπορείς να κάνεις κλικ στην πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμίγκι. Μπράβο! Το 36 είναι πιο μεγάλο από το 19. πω πω, είναι πολύ δυνατά τα μυρμήγκια. Μεταφέρουν αριθμούς μεγάλους όσο το 50. Κοίτα όμως, κοίτα, τα άλλα μυρμήγκια άλλαξαν τον αριθμό στην επιγραφή. Να, άλλο ένα μυρμήγκι. Κουβαλάει ένα κεράσι. Ο αριθμός στο κεράσι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το... 21 κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Τέλεια! Έχεις δίκιο! Το 11 είναι πιο μικρό από το 21. Κοίτα, άλλο ένα μυρμίγκι. Αυτό κουβαλάει ένα από τα κέικ μας. Ο αριθμός στο κεκάκι είναι πιο μεγάλος από ή πιο μικρός από το 21. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυρμίγκι. Σωστά! Το 6 είναι πιο μικρό από το 21. Αυτό το μυρμίγκι κουβαλάει ένα σάντουιτ. Ο αριθμός στο σάντουιτς που έχει αυτό το μυρμίγκι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 21. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Μπράβο! Το 44 είναι πιο μεγάλο από το 21. Να άλλο ένα μυρμίγκι. Κουβαλάει ένα κεράσι. Ο αριθμός στο κεράσι είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός από το 21. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Μπράβο! Το 32 είναι πιο μεγάλο από το 21. Κοίτα, άλλο ένα μυρμήγκι. Αυτό κουβαλάει ένα από τα κέικ μας. 21. Αυτό είναι το τελευταίο μυρμήγκι που χρειάζεται τη βοήθειά σου. Κάνε κλικ στη σωστή πόρτα. Μπράβο! Το 33 είναι πιο μεγάλο από το 21. βοήθησες όλα τα μπυρμήνια να βρουν τις σωστές πόρτες. Βοήθησες τόσο πολύ που και τα ίδια τα μυρμήγκια θέλουν να σε ευχαριστήσουν. Κάνε κλικ στην πόρτα για να δεις αν είναι μέσα. Α, εσύ είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες τόσο. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρου σου. Πρέπει να πηγαίνω τώρα. Έχουμε τόσες νοστιμιές να φάμε. Τα λέμε. Γεια! Κάνε κλικ σε έναν από τους κορμούς αν θέλεις να βοηθήσεις μερικά μυρμήγκια ακόμα να βρουν το δρόμο τους ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. λέω γράμμα και τελεία σε μια πρόταση, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως θέλεις να βάλεις κεφαλαία γράμματα και τελείες σε πιο πονηρές προτάσεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Αν θέλεις να σου εξηγήσω πώς παίζεται το παιχνίδι μου, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας ή κάνε κλικ πάνω μου για να αρχίσεις να παίζεις. Λοιπόν, να το πρώτο σκηνή με την πουγάδα με τις λέξεις. Αυτό είναι το ποδήλατο του Αλέξη. Μπορείς να βρεις τις λέξεις αυτής της πρότασης που πρέπει να γραφτούν με κεφαλαίο γράμμα. Σωστά! Το πρώτο γράμμα μιας πρότασης είναι πάντοτε κεφαλαίο. Μπορείς να βρεις και την άλλη. Τα πας πολύ καλά! Αυτή η πρόταση χρειάζεται και μια τελεία. Κάνε κλικ στη λέξη που πρέπει να έχει δίπλα τη τελεία. Τέλεια! Για να ολοκληρώσουμε μια πρόταση, βάζουμε τελεία στο τέλος της. Αυτό είναι το ποδήλατο του Αλέξη. Υπάρχει μια καινούργια πρόταση στο σκηνή της Μπουγάδας! Ο σκύλος αυτός λέγεται έκτορας! Μπορείς τώρα να κάνεις κλικ στις λέξεις αυτής της πρότασης που πρέπει να γραφτούν με κεφαλαία γράμματα! Σωστά! Το πρώτο γράμμα μιας πρότασης είναι πάντοτε κεφαλαίο! Μπορείς να βρεις την άλλη λέξη που πρέπει να αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα. Τα πας πολύ καλά. Τα ονόματα αρχίζουν πάντοτε με κεφαλαίο γράμμα. Μπορείς να κάνεις κλικ στη λέξη που χρειάζεται τελεία δίπλα της. Μπράβο! Για να ολοκληρώσουμε μια πρόταση βάζουμε τελεία στο τέλος της. <Και> σκύλος αυτός λέγεται έκτορας. Τι μεγάλη μπουγάδα από λέξεις. Ελπίζω να μην βρέξει και ξεβάψουν οι λέξεις από τα ρούχα. Ας κρεμάσουμε μια πρόταση ακόμα στο σκηνή της μπουγάδας με τις λέξεις. Το αγόρι μίλησε δυνατά στην η Ιωάννα, κάνε κλικ στις λέξεις αυτής της πρότασης που πρέπει να αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. Τα πάς πολύ καλά. Το πρώτο γράμμα μιας πρότασης είναι πάντοτε κεφαλαίο. Κάνε κλικ στην άλλη λέξη που πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο γράμμα. Τέλεια πράγματα των ανθρώπων και των τόπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα. Κάνε κλικ στη λέξη που πρέπει να έχει δίπλα της τελεία. Μπράβο! Για να ολοκληρώσουμε μια πρόταση, βάζουμε τελεία στο τέλος της. Το αγόρι μίλησε δυνατά στην Ιωάννα. Υπάρχει μια καινούργια πρόταση στο σκηνή της Μπουγάδας. Η Αγελάδα αυτή λέγεται Μαργαρίτα. Μπορείς τώρα να κάνεις κλικ στις λέξεις αυτής της πρότασης που πρέπει να γραφτεί. Καλώ σε ποια είσαι. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ! Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του στοιχειωμένου κομματιού και σύρε το εκεί. Το τέριαξες πολύ σωστά! Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο. Τέλεια! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μία ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο στοιχειωμένο σπίτι για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.